Εσύ ο τέλο για την 55χρονη Λαρισαία που εξαπατήθηκε από φερόμενη δικηγόρο και τη απέσπασε 32.500 ευρώ. Μάλιστα κινδύνευε ανα πάσα στιγμή να συλληφθεί. Η 55χρονη Λαρισέ η οποία είδε τη ζωή τη μετά το διαζύγιο που πήρε να μετατρέπεται σε κόλαση, αρχικά λόγω των δεκάδων μηνύσεων που υπέβαλε σε βάρο τη ο πρώην σύζυγό τη και εν συνεχεία από τη δικηγόρο Μαϊμού, η οποία όχι μόνο τη απέσπασε 32.500 ευρώ, αλλά οδέποτε παρέσει το πλήθο των δικαστηρίων που έγιναν, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί και να συλληφθεί μέχρι σήμερα τρει φορέ. Είχε πρόβλημα με μια εκδικητική συμπεριφορά του σύζυγου τη, του πρώην σύζυγου τη, ο οποίο έπαιρνε το παιδί στην επικοινωνία. Και αφού το επέστρεφε πριν το πέρασε τη επικοινωνία, έκανε και μήνυση από πάνω για παραβίαση δικαστική απόφαση. Ε, μια σειρά ψευδών μηνύσεων έφτασε σε κάποια φάση να πάει προ τα Κροατήρια, και αφού έρχονταν οι κλήσει σε εκείνη, τη πήγαινε στην ε, φερόμενη ω συνάδελφο. Η οποία τη έπαιρνε και αμοιβή, κανονικά για να παραστεί στα δικαστήρια, δεν θα μπορούσε άλλωστε, ε, και πώ. Και φυσικά δεν παρίσταται. Όταν εκείνη τη τηλεφωνούσε ε, για να, της, να τη ρωτήσει, η δίθεν συνάδελφο τη απαντούσε ότι είναι όλα εντάξει. Μην ανησυχεί, να το διαγράψει αυτό. Τελευταία φορά, μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, όταν το δικαστήριο δεν αποφάσισε τη μετατροπή τη ποινή σε κοινοφιλή εργασία, θα οδηγούνταν στι φυλακέ Αυλώνα. Το επόμενο βήμα ήταν να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μην εκτίσει. Γιατί συνελήφθη στο χώρο της δουλειά τη, ο οποίος είναι και δημόσιος και πολυπληθής, με τρόπο περίπου κινηματογραφικό από την αστυνομία. Έμεινε μία μέρα στο κρατητήριο. <coughs> Συγγνώμη και την επομένη, κάναμε μία αίτηση, χρησιμοποίησαμε ένα νομικό εργαλείο με κάποιες διατάξεις που ίσχυσαν για λίγο στο ενδιάμεσο. Τέλος πάντων δεν έχει νόημα να το πούμε αυτό με λεπτομέρεια. και το δικαστήριο την Παρασκευή έκανε δεκτή τη μετατροπή της ποινής σε, σε εργασία. Οπότε φτάσαμε τη Δευτέρα να πάει να εκτελεστεί και η δεύτερη ποινή, η οποία είχε μεγαλύτερη δυσκολία γιατί αφενό πριν ήταν τριών ετών, αφετέρου δεν είχε και τρίμηνη υποχρεωτική έκτηση, δηλαδή έπρεπε να μπει στη φυλακή για τρει μήνε, οπωσδήποτε να εγκλειστεί. Ε, και εκεί πάλι περίπου με την ίδια διαδικασία, το δικαστήριο πίστηκε και νόμιμα μα έδωσε την μετατροπή σε κοινοφελή εργασία. Οπότε πρακτικά πλέον δεν κινδυνεύει. Μένουν δύο ακόμη ποινέ οι οποίε δεν είναι προ εκτέλεση άμεσα. Όμω η γυναίκα έχοντα πια πραγματικού δικηγόρου, αναθέτοντα τι υποθέσει τη στο δικηγορικό γραφείο του Θωμά Παπαλιάγκα, προσπαθεί να βγει από αυτή την πρωτοφανή τρικυμία και να βάλει τη ζωή τη σε μια κανονικότητα. Ο κ. Παπαλιάγκα σημείωσε πω σε ό,τι αφορά την καταγγελόμενη για απάτη επίση Λαρισαία, κινούνται οι νομικέ διαδικασίε προκειμένου να λογοδοτήσει για τι πράξει τη δικαιοσύνη. Η ίδια θα μείνει με το ποινικό μητρό λερωμένο Όπω λένε. Θα μείνουν οι ποινέ στο ποινικό μητρό, έτσι. Παρότι δεν ευθύνεται, σα λένε ψευδεί οι δηλώσει. Τώρα εισάγονται καμιά δεκαριά-15 δικαστήρια, οι υποθέσει ακόμη στα δικαστήρια. Τι προσεχείς ημέρε αυτέ θα τι δικάσουμε και θεωρώ ότι θα απαλλαγεί. Πρέπει να ευχαριστήσω και να μου επιτρέψετε, να το κάνω και δημόσια, τι συνεργάτηδέ μου, την Εύα Γιανούση και την Ειρήνη Πετσούλα, οι οποίε ήταν πάρα πολύ άξιε στο χειρισμό μαζί μου τη υπόθεση αυτή. Και από εδώ και πέρα. Ε, πρέπει να πω ότι θα ακολουθηθεί και η νόμιμη οδό ως προς τα υπόλοιπα Μία είναι η αμυντική, δηλαδή να κλείσουμε το θέμα των φυλακίσεων και των ποινών Και μία είναι η επιθετική, να διεκδικήσει τα χρήματα της τουλάχιστον πίσω